Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμου, στο Γενικό Λύκειο Γουβών υποδέχτηκε και φιλοξένησε καθηγητές και μαθητές από την Ιταλία και την Πορτογαλία. Κατά την παραμονή του στο νησί μας, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τον κρητικό πολιτισμό, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τις δράσεις του προγράμματος που υλοποίησαν οι Έλληνες μαθητές. Πήγαμε στην Κνωσό, Σπιναλόγκα, γνωρίσαμε νέα τοπία κτλ. Είχαμε επαφή με το κόσμο και ανταλλάξαμε κουλτούρες κτλ. Τελικά συνειδητοποίησαμε πως είχαμε πολλά κοινά. Μάθαμε καινούργιες λέξεις στα πορτογαλικά, στα ιταλικά κτλ. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ο τρόπος που δενόμασταν καθημερινά, γιατί δεθήκαμε πάρα πολύ. Είχαμε πάει και εμείς τότε στη Σικελία, ήρθαν και αυτοί τώρα εδώ, οπότε ξαναβρεθήκαμε, ξαναδεθήκαμε ακόμη περισσότερο. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σύμπραξη τριών ευρωπαϊκών χωρών, Ελλάδας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, με συντονίστρια χώρα την Ιταλία. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν εργασίες που αναφέρονταν στον τεχνολογικό πολιτισμό των Μινωητών και των αρχαίων Ελλήνων, πειράματα και κατασκευές που υλοποιήθηκαν με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικές αρχές της αστρονομίας και των μαθηματικών. Το σημαντικό είναι να μπορούν να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να καταλαβαίνουν τους πολιτισμούς, τους τρόπους σκέψης των ανθρώπων αυτών και να μπορούν να συνεργάζονται μαζί τους. Τα προγράμματα Εράσμους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να γνωρίσουν τα παιδιά άλλους τρόπους σκέψης, άλλους πολιτισμούς, άλλες φιλοσοφίες και να μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτούς. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία, όπου ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και βρήκαμε έναν τρόπο να γνωρίσουμε πρόσωπα και καταστάσεις που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ο Δήμος Χερσονήσου στηρίζει όλες τις ενέργειες αυτές που κάνουν τα σχολεία τα δικά μας, όπως το πρόγραμμα Εράσμους, όπως κάποια άλλα προγράμματα που θα έρθουν στο Δήμο μας, κάποια συνέδρια και όλα αυτά, και είμαστε αρρωγοί σε ό,τι χρειαστούν τα σχολεία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία που φιλοξένησα ένα άτομο από αυτή τη χώρα, την Πορτογαλία φιλοξένησα, και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξανακάνω και παροτρύνω, ας πούμε, άλλα παιδιά να πάρουν μέρος σε αυτό. Γιατί είναι κάτι πολύ ωραίο και αξίζει, είναι εμπειρία ζωής θεωρώ. Κυρίως στη Σπιναλόγκα που πήγαμε την Τετάρτη, τους ενθουσίασε πάρα πολύ και επειδή κάνανε και μια εργασία τότε για τη Σπιναλόγκα αυτή στη Σικελία, μας ρωτούσαν και διάφορα πράγματα για την ιστορία. Τους ενημερώσαμε κιόλας ότι ήταν για τη λέπρα τότε το νησί και όλα αυτά. Όχι, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα παράπονο. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Γουβών με ομάδες μαθητών και μαθητριών των τριών χωρών να αλληλεπιδρούν και να εκφράζονται καλλιτεχνικά, αποτυπώνοντας σε λέξεις και χρώματα όσα βίωσαν και αισθάνθηκαν στην διάρκεια της παραμονής τους στο νησί μας, αλλά και με βραδινή αστροπαρατήρηση και άρωμα Κρήτης. Devo dire che mi sono divertita tantissimo. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία και για αυτούς. Είναι η πρώτη φορά που σαν σχολείο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Εράσμους. Θέλουν να το ξανακάνουν γιατί η εμπειρία ήταν μοναδική. Πέρασαν καταπληκτικά.